και προσπαθεί να οργανώσει την υπερασπιστική του γραμμή. Και πρέπει να σας πω το εξής. Όταν το Σάββατο το μεσημέρι πήγε μόνος του στην Γαδά, ναι, οι αστυνομικοί ήδη είχαν λοκάρει, είχαν βάλει στο στόχαστρό τους 3-4 περιοχές. Να πω κάτι. Επειδή υπήρξε μια έντονη φημολογία ότι διέμενε. Σίγουρα δεν έμενε στο δικό του σπίτι, στο μεταξουργείο. Ναι. Ότι έμενε στο σπίτι πρώην υπουργού του Πασόκ. Επειδή βγήκε σήμερα και το διέψευσε η ίδια και δεν ισχύει αυτό το πράγμα, να πούμε ότι έμενε σε ένα σπίτι φίλου του στο Εγάλεο αυτές τις μέρες ο Δημήτρης Λιγνάδης. Ακριβώς. Από αυτό το σπίτι πήγε το Σάββατο το μεσημέρι στη Γαδά, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είναι στη διάθεση των αρχών και μένω στο συγκεκριμένο σπίτι. Και 7 η ώρα, όταν έμαθε ότι βγήκε το ένταλμα σύλληψης, αντί να πάει το περιπολικό που ήδη βρισκόταν στην περιοχή να το συλλάβει, ο ίδιος προτίμησε να πάει μόνος του στην Γαδά. Τώρα θέλω να δείτε ότι εκτός από το ότι βρίσκεται στον 7ο όροφο, αυτή τη στιγμή είναι ήρεμος και συνεργάσιμος με τους αστυνομικούς, παρά το γεγονός ότι είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Συτίστηκε, έκανε τα τηλεφωνήματα που είπαμε. Έχει μαζί του από την ώρα της σύλληψης ένα μυθιστόρημα, ο μάγος του Τζον Φόλς, που διάβασα την ιστορία και δεν ξέρω αν το έχετε. Αν το έχετε δει, μιλάει για ένα κεντρικό ήρωα, ένα νεαρό Άγγλο που είναι καθηγητής σε ένα ελληνικό νησί. Ο Τζον Φόλς είχε κάτσει στις Πέτσες περίπου 12 χρόνια. Και ουσιαστικά περιγράφει τις Πέτσες. Λέει ότι αυτός ο νεαρός Άγγλος γνωρίζει ένα πλούσιο κοσμοπολίτη και αρχίζει να παίζει με το μυαλό του. Στη συνέχεια μπαίνει στο παιχνίδι και το ερωτικό δίδυμα κορίτσια. Είναι μια ιστορία που όποιος τη διαβάσει ίσως να δει κάποια από τα στοιχεία που συζητάμε τώρα γύρω μας. Εγώ να σας πω όμως ότι οι εισαγγελείς πρωτοδικών Σπυρόπουλος και Στεφανάτος, από αυτό που έμαθα, έχουν κάνει τόσο καλή δουλειά και έχουν μαζέψει τις καταθέσεις και τις ομολογίες που χρειάζονταν για να βγει το ένταλμα. Και λένε οι ιδιοκτικές αρχές ότι τώρα με τη σύλληψή του θα περιμένουν να έρθουν και άλλοι και να δώσουν τις καταθέσεις που μέχρι τώρα είχαν ένα φόβο. Λοιπόν, για πάμε στην Ευελπίδων, γιατί νομίζω ότι φτάνει τώρα ο Σπύρος ο Μπιμπίλας. Λία, βλέπουμε ότι τώρα ανεβαίνει ο πρόεδρος του ΣΕΗ, ο κύριος Μπιμπίλας, στα σκαλιά και πάει στην Ευελπίδων. Έτσι δεν είναι? Καλά είδα? Λία, με ακούς? Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, Γιώργο. Μόλις πέρασε από μπροστά μας ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ο οποίος έχει κληθεί από τον εισαγγελέα Κώστα Σπυρόπουλο, προκειμένου να τον ρωτήσει, να ερωτηθεί αν γνωρίζει ότι υπάρχουν καταγγελίες σχετικά με την υπόθεση Λιγνάδη, αλλά και γενικότερα εάν υπάρχουν καταγγελίες για άλλους ηθοποιούς, σοβαρές καταγγελίες που ενδεχομένως να στοιχειοθετούν και ποινικά αδικήματα. Υπάρχουν, επειδή υπάρχουν και άλλα ονόματα, υπάρχουν πληροφορίες για καταγγελίες σοβαρές? Δηλαδή μιλάμε για απόπειρες βιασμού, για σεξουαλικές παρενοχλήσεις έντονες, υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες για άλλους ηθοποιούς πέραν? Είναι όλες αυτές οι καταγγελίες στη δικαιοσύνη? Όχι. Εκκρεμεί μόνο μία μήνυση για την οποία θα σας μιλήσω σε λίγο. Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή τις τελευταίες ημέρες έχουν υπάρξει πάρα πολλές δημόσιες τοποθετήσεις, καταγγελίες αλλά και έγγραφες καταγγελίες στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, γι' αυτό το λόγο ο εισαγγελέας κάλεσε εδώ τον κύριο Μπιμπίλα να θέσει σε γνώση της εισαγγελίας αυτές τις καταγγελίες και να ερευνηθεί εάν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα. Άρα, εάν αυτές οι καταγγελίες μπορούν να έχουν ένα αποτύπωμα ποινικό και να μην είναι παραγεγραμμένο. Άρα ο Μπιμπίλας σήμερα πήγε τους φακέλους. Όχι, πήγε σαν μάρτυρα. Πήγε σαν μάρτυρα σήμερα και θα τους ζητηθούν στοιχεία σε δεύτερη φάση. Έχει πάει ως μάρτυρας και αναμένεται να τους ζητηθούν οι φάκελοι ΦΕΗ, ακριβώς για να μελετηθούν από την εισαγγελία. Είναι μια πρώτη κατάθεση του κυρίου Μπιμπίλα με τη θεσμική του ιδιότητα, γιατί είναι πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, να πει τι γνωρίζει ως πρόεδρος του Σωματείου στην εισαγγελία και από εκεί και πέρα να φέρει και τα στοιχεία αυτά σε γνώση Λία, των επειδή ας πούμε τις τελευταίες ώρες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, βγήκε ας πούμε μία, δεν είναι ανάγκη να πούμε το όνομα του τίποτα, τώρα βγήκε μία ηθοποιός και μίλησε για απόπειρα βιασμού από έναν άλλον γνωστό ηθοποιό, ο οποίος μάλιστα απέφυγε το βιασμό, αλλά ολοκλήρωσε και τα λοιπά. Μην δώσω λεπτομέρειες τώρα σε πρωινή εκπομπή, ναι. Αυτές οι καταγγελίες θα ερωτηθεί ο κύριος Μπιμπίλας από την εισαγγελέα, τον κύριο Σπυρόπουλο, αν ευσταθούν, αν υπάρχουν για να ζητήσει, ας πούμε, να πάει και στην εισαγγελία να κατατεθεί αυτή η μαρτυρία. Για άλλον ηθοποιό λέμε τώρα, έτσι. Ακριβώς. Δεν γνωρίζω βέβαια όσα. Θα ερωτηθεί ο κύριος Μπιμπίλας ποιες άλλες καταγγελίες έχει επίσημα ως πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Εάν λοιπόν αυτή η καταγγελία που μόλις ανέφερες, Γιώργο, την οποία όλοι την διαβάσαμε χθες, είναι πράγματι κατά